Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τρίτο επεισόδιο του Fit Challenge εδώ στο YouTube κανάλι της Lidl Ελλάς. Είμαι ο Ηλίας Γκότσης και το παραδέχομαι, ψάχνω μια νίκη γιατί οι δύο προηγούμενοι με κερδίσανε. Σήμερα ο καλεσμένος είναι και φίλος. Μου έχει πει ότι έρχεται με όρεξη να περάσει δοκιμασίες. Του έχω βάλει ιδιαίτερα εμπόδια και θα μάθετε πολύ σύντομα ποιος θα κερδίσει. Πάνω Θεοδόρου, για έλα. Πάνω Θεοδόρου, καλώς ήρθες εδώ στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα, φίλε μου. Πώς νιώθεις που είσαι εδώ? Μια χαρά. Μια χαρά θα νιώθεις τώρα, γιατί σε λίγο δεν θα νιώθεις. Έχω έρθει με πάρα πολύ όρεξη να κερδίσω. Έχω 2-2. Αν φανταστώ τι έκανες στα προηγούμενα challenge, μάλλον έχεις κάνει πολύ μεγάλο λάθος που με έχεις καλέσει. Λες, ε? Έτσι πιστεύω. Ωραία, για να το λες. Ξέρω ότι έχεις φάει μια ζωή μέσα στα γυμναστήρια, αλλά ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει πολλά για εσένα. Θέλω να μας πεις 2-3 πραγματάκια. Όπως π.χ. θέλω να μου πεις να χαρακτηρίσεις τον εαυτό σου με μία λέξη. Σίγουρα είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστικός, γι' αυτό είμαι εδώ. Μία λέξη θέλω να μου πεις, μία λέξη. Ανταγωνιστικός. Πώς? Ανταγωνιστικός. Ανταγωνιστικός. Οκ, θέλω να μου πεις την αγαπημένη σου και τη λιγότερο αγαπημένη σου άσκηση. Η αγαπημένη μου άσκηση είναι οι βυθίσεις. Δεν πιστεύω να βάλουμε κάτι, γιατί θα χάσει σίγουρα. Θα το σκεφτώ. Ναι. Και η χειρότερη μου άσκηση είναι αερόβια. Αερόβια. Θα το σκεφτώ και αυτό. Ωραία, και πες και κάτι το οποίο δεν ξέρει ο κόσμος για εσένα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να το αποκαλύψω, αλλά είμαι αρκετά ευαίσθητος, οπότε να μην προσέξεις. Μην βάλεις τα κλάματα που θα χάσεις. Δεν ξέρω. Ωραία, πάμε να περάσουμε στις ασκήσεις. Λοιπόν, άκου τώρα τη διαδικασία εδώ στο Two Fit Challenge. Ξεκινάμε με τρεις ασκήσεις, οι οποίες είναι και για ζέσταμα, αλλά και ασκήσεις που μπορεί να δει ο κόσμος και να τις κάνει πολύ εύκολα στο σπίτι του. Εγώ αυτές που έχω επιλέξει είναι πρώτη swings με kettlebell. Καλό. Γνωρίζεις. Βυθίσεις, μου το είπες και το έκανα. Η άσκησή μου. Η άσκησή σου. Και η τρίτη άσκηση είναι εναλλαγή από χαμηλή σανίδα σε ψηλή σανίδα. Okay. Και το challenge, αυτό που μου αρέσει πιο πολύ εμένα, είναι στήριξη με το ένα πόδι πάνω σε μπλοκ. Ποιος θα μείνει παραπάνω. Τόση ώρα θα αντέξει ο καθένας. Συγγνώμη. Επειδή μου φαίνεται όμως εύκολο. Θα αλλάξω πόδι. Άλλαξε πόδι τώρα. Για να το δυσκολέψω λίγο, μάλλον για να σε δυσκολέψω, θέλω, καθώς στηριζόμαστε πάνω στο μπλοκ, να προσπαθήσουμε να πετύχουμε και απέναντι με τα μπαλάκια τα μπουκάλια με το νερό. Να το να. Αυτό. Πάμε. Εξοπλισμό έχεις ή είσαι προετοίμαστος? Έχω και μπαλάκια, έχω και δύο μπλοκς, οπότε μια χαρά είμαστε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω φέρει εδώ τα kettlebell τα οποία με έχουν εντυπωσιάσει, τα kettlebell Crivit, τα οποία ακούσε τι γίνεται. Πολύ εύκολα εδώ πέρα μπορείς να προσαρμόσεις φορετά τόσο βάρος όσο είναι κατάλληλο για εσένα. Οπότε βάζεις, βγάζεις, το ρυθμίζεις και ξεκινάς. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε. Ωραία, ξεκινάμε. Πίσω, σπρώχνουμε, σφίγγουμε γλουτούς. Θα κάνουμε 10 τέτοιες επαναλήψεις. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Τέλεια! Θα μας πεις δύο πράγματα στην άσκηση, γιατί είναι ιδιαίτερη και πολύ καλή. Λοιπόν, με αυτή την άσκηση δουλεύουν πάρα πολύ καλά οι οπίστοι, οι μοιραίοι μας, τα πόδια και η μέση μας. Προσπαθούμε όμως να μην λυγίζουμε πάρα πολύ τη λεκάνη μας και η όλη η ενέργειά μας να βγαίνει από τα ισχύα μας. Τέλεια. Αυτή ήταν η πρώτη άσκηση, τα swings. Περνάμε στη δεύτερη. Δεύτερη άσκηση, βυθίσεις. Έλα εδώ πέρα, πάρε θέση σιγά σιγά πάνω, σε παρακαλώ, για να δείξουμε την άσκηση. Κρατάμε, το σώμα έχετε κάθετο στο έδαφος, τα πόδια πίσω. Οι μύτες των ποδιών μπορούν να κουμπάνε για βοήθεια. Και προσπαθούμε να βυθιστούμε όσο το δυνατόν πιο κάθετα, κρατώντας τους αγκώνες κοντά στα πλευρά. Ορθή γωνία έρχονται οι αγκώνες. Το χέρι μας, ορθή γωνία έχει το χέρι μας και ανεβαίνουμε πάνω. Εδώ κάνουμε το ίδιο ακριβώς. Στο δύσκολο μέρος της κίνησης, δηλαδή εκεί που σπρώχνουμε, βγάζουμε αέρα. Πάμε 10 επαναλήψεις. Μπράβο, έτσι να ακούω αέρα. Στη ζωντάνια. Αφού είναι το δυνατό μου σημείο και το ξέρεις. Θέλω να τον κουράσω για να κερδίσω μετά. 100 επαναλήψεις. Sorry, ήταν στο πρόγραμμά μου. Νομίζεις. Μπράβο. Άλλες τρεις. Κλέβει από τώρα, ξεκίνησε. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Κάτσε να δείξω τώρα να δεις πώς γίνεται σωστά. Ξεκινήσω. Εγώ επειδή είμαι παλέμαχος, έλα από εδώ να βλέπεις καλύτερα. Εγώ επειδή είμαι παλέμαχος, θα κουμπάω. Για να δείχνω πώς γίνεται και με βοήθεια των ποδιών. Άλλες 7 παρακαλώ. Πάμε. Βγάζουμε αέρα, όπως είπαμε. Πάνω. Όταν ανεβαίνουμε πάνω, όχι πάνω, το όνομά σου. Τελικά είσαι δυνατός, ε. Αυτό ήταν. Ωραίος. Αυτή ήταν η άσκηση βυθίσεις, η δεύτερη μας άσκηση. Μπορούμε να περάσουμε στην τρίτη.
Και τόσο εύκολα για απλά φτάσαμε στην τρίτη άσκηση, την τελευταία πριν το challenge, και ο Πάνος μου έλεγε ότι έχει κουραστεί και θέλει να τα παρατήσει. Δεν πειράζει, ευχαριστούμε που ήρθες. Όχι. Την επόμενη, παρακαλώ, την άσκηση. Αντέχεις. Τώρα δεν ξέρω τι έχεις βάλει το στρώμα εδώ πέρα, τι θέλεις να κάνουμε ακριβώς. Να ξέρεις, στους προηγούμενους είχα χωρίς στρώμα. Εσένα, επειδή σε λυπήθηκα λίγο, σου βάλα εδώ πέρα, πήρα και τα κρύβιτ στρωματάκια μας, τα οποία βλέπεις πόσο μαλακά είναι. Ακούμπα. Κοιμάσαι κανονικά εδώ πάνω. Με προσέχεις. Ωραία, περάσουμε στην άσκηση, ξεκινάμε. Τι κάνουμε τώρα, από ψηλή περνάμε σε χαμηλή σανίδα. Δηλαδή, ερχόμαστε δε σανίδα και από εδώ. Ακουμπάμε αγκώνα, αγκώνα και ξανά επάνω. Εύκολο. Κάνε μερικά ακόμα, κουραστείς. Πάμε και σε και θα έρθω. Για έλα. Αμέσως ολουφάρεις. Ετοιμός. Ένα, δύο και. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο. Σας βλέπω και εσάς στο σπίτι, έχετε πέσει ή κάνετε. Μπράβο. Τέλεια. Σε βλέπω. Άλλα πέντε. Κουράστηκε, σε βλέπω, ρε. Κουράστηκες. Εγώ καθόλου, εσύ. Προχώρα, πάμε. Θες να κάτσεις την πλάτη μου να κάνω. Για. Όχι. Δεν το εννοούσα. Πάμε λίγο ακόμα. Λέει, έχει πάρει κιλά, κάτσε. Πάμε. Λίγο ακόμα. Πάμε. Αυτό ήταν, τελείωσε δυστυχώς. Θα έκανα κι άλλα, τελειώσανε. Οπότε. Παίζω βρώμικα. Κάτι να σηκωθώ. Αυτή ήταν και η τρίτη άσκηση. Challenge time. Η στιγμή που όλοι περιμένατε, η στιγμή του challenge, το οποίο είπαμε τι κάνουμε, ανεβαίνουμε στα blocks με το ένα πόδι, στήριξη, και προσπαθούμε να πετάξουμε τον μπαλάκι για να πετύχουμε τα μπουκάλια, αλλά πρώτα πρέπει να κάνει γκέλ. Αν τυχόν, δηλαδή, το πετύχεις κατευθείαν, δεν μετράει. Okay. Εδώ έχει κριτές οι οποίοι βλέπουν, θα μας επιστρέφουν τα μπαλάκια σε μένα, εσύ θα πηγαίνεις μόνος, θα τα παίρνεις. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Okay. Θα μας τα φέρουν και στους δύο. Όποιος πετύχει πρώτος τα πέντε μπουκάλια, θα νικήσει ο άλλος. Μάλλον είναι η στιγμή, η ώρα που είναι να χάσεις. Ναι, θα χάσω εγώ. Άμα όμως δεν χάσω, ξέρεις τι θα γίνει, θα κάνει ο χαμένος, ε. Δεν ξέρω. Θα σου πω εγώ. Θα βγάλει βίντεο που θα λέει «Είμαι loser, έχασα από τον Ηλία» και θα το στείλει σε πέντε φίλους. Μας έξω να το κάνουμε για να έχει πιο πολύ ενδιαφέρον. Θα μπω και θα βρω πέντε τυχαίους φίλους στο Instagram και θα το στείλει και θα το πατήσω εγώ. Αποστολή σε πέντε τυχαία άτομα. Οπότε δεν θα χάσει. Έχουμε τρία μπαλάκια ο καθένας. Ετοιμός. Παίρνουμε θέσεις. Να σε δω. Από ισορροπία, πώς παζιάνε εδώ. Άμα παίζεις κάτω, χάνεις, ε. Εννοείται. Για να σε δω. Ένα, δύο, τρία. Πάμε. Τίποτα, δεν μου τα δίνουνε. Δεν έχω βοήθεια, τίποτα, εδώ. Δεν έχω τίποτα. Θέλετε να χάσω πάλι, ε. Δεν έχω τίποτα. Πού πάει. Τι γίνεται, μπαλάκια. Οκ, εντάξει, άμα είναι να χάσω, πείτε πίσω ακόμα, άμα θέλει να χάσω. Έλα. Όχι! Έλα! Ναι! Μπαλάκια! Μπαλάκι! Μην με κρεμάτε έτσι, ομάδα! Έλα! Κοίτα εδώ! Ναι! Ναι! Εντάξει, οκ! Okay. Ναι! Βαρ! Να το ξαναδούμε στο βαρ! Είχα τελειώσει 10 φορές και πού είναι! Μπαλάκια. Πού είναι! Δες το! Δες το! Δες το! Ρε παιδιά, τι ήταν αυτό! Αυτό, μάλλον, αυτό μάλλον έχει μείνει, ξέρεις γιατί, για να σου το ανοίξω έτσι εδώ. Στα σαμπάνια. Πήρε σαμπάνια του πρωταθλητή. Να σου πω, Φόρμουλα 1 μας το έκανες. Να ξεδιψάσεις. Πέρα εδώ πέρα, σπίκρας. Γι' αυτό δεν το έριξε, πρέπει να ξεδιψάσεις. Εντάξει, έχασα 3 στα 3. Να ξέρετε, φταίτε εσείς όλοι εδώ πέρα που έγινε αυτό. Οκ, okay, πάρτε τώρα εδώ πέρα, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας υποχρέωσες. Θες να με κοροϊδέψεις, έχεις ένα λεπτό να με κοροϊδέψεις όσο θέλεις. Έχασα πάλι, ναι. Είχα πει ότι θα κερδίσω, είχα πει ότι θα σε πατήσω κάτω. Είχες πει ότι θα στείλω βίντεο ότι είμαι ο μεγαλύτερος loser. Εδώ είναι το κοινό, το έχω φέρει ήδη. Αλλά θα το στείλεις εσύ ότι είσαι ο μεγαλύτερος loser. Για τρίτη συνεχόμενη φορά, παρακαλώ. Ωραία. Δώσουμε τον χρόνο μου λίγο. Να το καταπιώ και να το βγάλω. Είμαι εδώ με τον Πάνο Θεοδόρου. Είχαμε ένα challenge. Έχασα. Το παραδέχομαι. Είμαι loser. Όλο χάνω. Δεν έχω από τίποτα άλλο. Μου αξίζει αυτό που θα συμβεί. Ορίστε, δείτε και το βίντεο εδώ πέρα που θα ανέβει. Ωραία. Και τώρα μπορείς να το στείλεις σε πέντε φίλους μου. Έλα. Πάτα το. Θα κάνεις και επιλεκτική τέτοιο. Έλα. Καλά από εδώ. Πάτα, πάτα. Πω. Τέλεια. Καλή καζούρα. Το παραδέχομαι. 3-3 ήττες. Είμαι loser. Δεν έχω από τίποτα άλλο. Πάω να φέρω το πινακάκι βαθμολογιών. Τι προσπάθεια μετράει, φίλε μου. Κάζε καλά. Το τρίτο επεισόδιο του Fit Challenge έφτασε στο τέλος του. Απ' τη μία είμαι στεναχωρημένος γιατί έχασα. Ο Πάνος εδώ πέρα χαίρεται πολύ. Χαίρομαι και εγώ γιατί είναι συναισθηματικός και δεν θα βάλει τα κλάματα που έχασε. Και θα γράψω εδώ πέρα το όνομά μου. Και έχω συνηθίσει να βάζω χ. Τόσο χ πάει σύννεφο, δεν έχει ξαναγίνει. Πάνος. Κοίτα εδώ χαρά. Έτσι. Έχει βγει ο Πρωθυπουργός. Και εσείς κάντε like, subscribe και αφήστε ένα σχόλιο έτσι να μου ανεβάσετε τη διάθεση για να τσακίσω τον επόμενο καλεσμένο, ο οποίος είναι ένας καλεσμένος έκπληξη. Πάνω σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν δυνατός αντίπαλος.
Και εσύ ήσουν, από ό,τι φαίνεται. Και σου εύχομαι καλή τύχη. Καλή τύχη στον επόμενο και εσύ συντονισμένοι για να το δείτε.